Ο κύριος Πλαγιωτάκης σημείωσε ότι τα λιμάνια εντάσσονται πλέον στην Εθνική Στρατηγική Λιμένων και Logistics και Μεταφορών και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξυπηρετήσουν συνδυασμένες μεταφορές. Αναφερόμενο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είπε ότι αποτελεί ένα λιμάνι με τεράστια γεωστρατηγική αξία, ένας ενεργειακός κόμβος που μπορεί να εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και προσέθεσε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το νέο πλωτό σταθμό αεροποίησης του εγροποιημένου φυσικού αερίου και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες. Ο κύριος Πλακιωτάκης τόνισε ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα, συμπληρώνοντας ότι το ελληνικό νεολόγιο θα γίνει πιο ανταγωνιστικό με μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Όπως επεσήμανε, θα υπάρχει διασύνδεση του Υπουργείου και με τις ΔΟΗ και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και με όλες τις άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται, ώστε ο πλοιοκτήτης να μπορεί άμεσα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να νεολογήσει τα πλοία υπό ελληνική σημαία. Επίσης, υποστήριξε ότι για να γίνουν το ελληνικό νεολόγιο και η ελληνική σημαία πιο ανταγωνιστικά, θα χρειαστούν και παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Για την ναυτική εκπαίδευση, ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να δημιουργηθούν ακαδημίες πρότυπα. Αφορά το σταθμό του FSRU που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης του η εταιρεία Gas Trade συμφερόντων Κοπελούζου και από εκεί και πέρα από ό,τι δείχνει θα έχει μια ευτυχή κατάληξη αυτό το project και, και θα δούμε προς το τέλος του έτους να περνάμε στην υλοποίηση. Ο σταθμός της Ρεβιθούσας είναι σε μια βραχονισίδα επάνω. Ο συγκεκριμένος θα είναι στα 6 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή μέσα στην θάλασσα και θα εφοδιάζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλα τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή με υγροποιημένο αέριο το οποίο θα έρχεται με ειδικά πλοία και θα αεριοποιείται και θα διοχετεύεται στο δίκτυο φυσικού αερίου που υπάρχει με τους γνωστούς αγωγούς του ΤΑΠ, της ΔΕΣΦΑ κλπ. Ως πρωτόγνωρο και ελπιδοφόρο για το πολεμικό ναυτικό, χαρακτήρισε το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το αντιτορπιλικό βέλος στο κοινό της πόλης της Θεσσαλονίκης ο αντιπλοίαρχος Σωτήριος Χαραλαμπόπουλος, κυβερνήτης του ιστορικού πλοίου όπου και του θωρικτού Αβέροφ. Ακόμη και στις πρώτες ημέρες του 2020, μήνες μετά την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβρη, το Βέλος Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα εξακολουθεί να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον με τα ρεκόρ επισκεψιμότητα να καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο και όπως αποκάλυψε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ο κ. Χαραλαμπόπουλος, το ιστορικό αντιτορπιλικό θα συνεχίσει να παραμένει για το άμεσα χρονικό διάστημα και μέχρι νεωτέρα στην Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συγκινητικό το πώς συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος. Έχουμε πλέον φτάσει τους 107.000 επισκέπτες το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου. Στόχος ο επόμενος σταθμός να είναι το λιμάνι και η πόλη της Καβάλας. Ο επόμενος στόχος είναι να προχωρήσουμε μετά την Θεσσαλονίκη προς την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, αποκάλυψε ο κ. Χαραλαμπόπουλος, που εξήγησε πως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει και αν το αντιτορπιλικό βέλος εξερχόμενο της Θεσσαλονίκης θα μεταβεί στη συνέχεια στην πόλη και το λιμάνι της Καβάλας. Μια μετακίνηση που θα δώσει τη δυνατότητα και σε περισσότερους επισκέπτες να βρεθούν πάνω στο ιστορικό αντιτορπιλικό όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Χαραλαμπόπουλος.